Πόσο ανησυχεί για όλε τι εξελίξει εδώ στη Συρία, τι συζητήσει Τραμπ-Ερντογάν. Να υπενθυμίσω εδώ ότι 13 Νοεμβρίου ορίστηκε και το ραντεβού. Εξαιρετικά. Του... Και πόσο επηρεάζει για εμά, βέβαια. Έτσι. Ε, εξαιρετικά. Και θα μα επηρεάσει. Σε... Ε, δηλαδή, να σου πω ένα μάθημα το οποίο δεν γίνεται πια στα σχολεία όπω γινόταν τα παλιά τα χρόνια, τα δικά μου, προαμνημονεύτων δηλαδή, είναι η γεωγραφία. Και έτσι, όταν μιλάμε για σχηματισμού, αλλαγέ συμμαχιών. -hmm. αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε κτλ. Ο κόσμο δεν έχει αίσθηση αυτού που λέμε τη μεγάλη εικόνα. Μένει στη μικρή εικόνα και δικαίω, έτσι, σε έναν βαθμό πολύ, πολύ, δίκαια. Τι να μείνει τώρα, να μείνει στη χθεσινή συζήτηση για το σκάνδαλο όταν ε, μέσα σε 10 χρόνια, σε λιγότερο από 9 χρόνια, η δαπάνη για το φάρμακο έχει αυξηθεί κοντά στο 50% για τον ασφαλισμένο και έχει περικοπεί από τον κρατικό προπολογισμό το 50%, <Και> που πω, σημαίνει 100% μην, αύξηση. Μην, άρα... δεν γνωρίζετε όμω ότι θα μας επηρεάσει άμεσα. Θα μας επηρεάσει άμεσα και θα μας επηρεάσει άμεσα σε όλα. Κοιτάξτε, λέτε. η Αμερική έχει κάνει αυτή τη στιγμή μία συμφωνία με τον Boris Τζόνσον και με την Αγγλία. Την έχει πει σε όλου του τόνου. <Και> για μια Αγγλία η οποία ετοιμάζεται για Brexit, τακτικό ατακτό, μικρή σημασία έχει. Όλη η Ευρώπη έχει καθυστερήσει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Οικονομικά εννοώ, έτσι. Με μια α, Αγγλία η οποία έχει ακόμα πίσω της, πάνω της μέσα της, το σπέρμα της παλιάς κρατεάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία σήμερα όμως είναι Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία περιλαμβάνεται η Κύπρος και το γερό ποδάρι των αγγλικών συμφερόντων, των πετρελαϊκών, ναι. στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή. Ένα το κρατούμενο, έτσι, μαζί με την Ασία. Μάλιστα. Πάρτε λοιπόν το ένα άκρο της Ευρώπης, που είναι η Αγγλία. Πάρτε και το δεύτερο άκρο τη Ευρώπη. Ποιο είναι, η Κύπρος. Κύπρο. Εμεί και η Κύπρο. Mm -hmm. Ποιο άλλο είναι, Εμεί και η Κύπρο που έχουμε σύνορα με την, τον εκτό Ευρώπη κόσμο σε αυτό το επίπεδο το θαλάσσιο. Όταν μιλάς για αυτοκρατορίε, mm -hmm. μιλά για τα θαλάσσια. Πού πάμε λοιπόν, αν πω διαβάσει κάποιο προσεκτικά το κοινό ανακοινοθέν με τι Ηνωμένε Πολιτείε, δώσαμε τα το πάντα. Και... Ναι, ναι, δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα. Είμαστε ξεβράκωτοι, το εννοώ το ξεβράκωτοι, είμαστε ξεβράκωτοι. Έχουμε πει ότι θα πάρουμε από όπλα για να μα στηρίξουν θεωρητικά, και άλλοι τα πήρανε και μείνανε στο δρόμο. Από το να επιτρέψουν οι Αμερικανούς να διαφεντέψουν κυριολεκτικά την κοινή περιοχή που πάνε να διαμορφώσουν, με την οποία θέλουν να είναι μέσα άτυπα, χωρίς να φαίνεται η Τουρκία, με την Ευρώπη να μοιάζει, τάχα μου δίθεν να αντιδράσει όλα αυτά και δεν είναι αλήθεια. Τελικά έχει καταλάβει ναι. ο Ερντογάν έχει το ο πράσινο φω έχ... του Τραμπ ή όχι, γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Μα βέβαια έχει το πράσινο φω. Το φως έχει το, το πράσινο φω. Όχι, όχι. όχι απλώ το έχει. Το έχει και μπορεί να του έχει αφήσει και οπλισμό και βάσει και περιοχή και χίλια δυο. Είναι πόλεμη, πόλεμη εντό εισαγωγικών αντιπροσώπων στην περιοχή. Τραβάει του 50 200, 2000 δεν ξέρω πόσου άντρε έχει. Αλλά δεν ξέρουμε τι αφήνει αποπλησμό. Να κύρισ... γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω. Πριν από λίγο καιρό δεν συζητάγαμε εδώ πέρα πού τα βρίσκει τα όπλα του Άισι. Το Άισι ναι, αμερικάνικα όπλα, δεν έβρισκε και γερμανικά όπλα. Επομένω, πώ ε, αλλάζει ο συσχετισμό δύναμη στην περιοχή, όταν μιλάμε για μια εισβολή σε μια χώρα. Πείτε μου εσεί μετά πώ θα πάτε να λύσετε το κυπριακό, ο, όταν ο, μιλάτε και, για μια εισβολή σε μια χώρα. Και μια και το συνδέει, ο κύριο Προδρόμου, ε. ε, μιλώντα εδώ το πρωί στο Σκάι, ο εκπρόσωπο. Ε, ναι, πήρε της το κυπριακής κυπριακής ένα, λοιπόν, ε, Είπε ότι έχουμε εισβολή στα ύδατα τη Κύπρου. Απολύτω έχουμε εισβολή. Από το Γιαβούζ. Απολύτω. Έχουμε εισβολή. Έχουμε ένα. Έναν ενεργειακό ατύλα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι Άγγλοι, υπάρχει βάση της δεκέλιας. Σε λίγο θα αρχίσουν οι συζητήσεις. Ε, η Αγγλία θα κάνει αυτό που έκανε πάντα. Αυτό να το θυμάστε. Οι Κύπροι το ξέρουν πολύ καλά και το ξέρουν στο πετσί τους. Θα, πηγα, θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε στην περιοχή αστάθεια για να μπορεί να παραμένει εγγύητρια δύναμη, πολύ μάλλον τώρα που θα είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάσαι είναι και. Είναι πυρηνική και, δύναμη. Είναι νατοική δύναμη, Αντρέα. Φοβάσαι η και εξελίξει στο Αιγαίο και στην. Βεβαίω και διεκδικήσει. Διεκδικήσεις, και διεκδικήσει. Και οι διεκδικήσεις έτσι όπω έχουμε υπογράψει και έχουμε συμφωνήσει λέτε με τον το κύριο Μπέλτερ. Δεν το τόσα ανοιχτά. χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Διότι έχουμε υπογράψει μία συμφωνία ότι όλα θα λυθούν δια τη διπλωματική ειρηνική οδού. Στο σημαίνει ότι θα κάτσουμε σε τραπέζι να πραγματεύσουμε. Με Λιά, θα Ναι, βέβαια. Θα κάτσουμε. Θα κάτσουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα μα υποχρεώσουν να κάτσουμε. Και θα κάτσουμε. Και στα Βαλκάνια θα κάτσουμε. Ο χαμό να γίνει στα Βαλκάνια. Να ανοίξουν τα ζητήματα τη Αλβανία. Θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα τη Αλβανία. Και τη ένταξη τη Σερβία, τη Αλβανία. Ε, τη Βόρεια Μακεδονία, των Σκοπίων. Όπω και να την πείτε, mm -hmm. παραμένει πια Βόρεια Μακεδονία με διεθνή συμφωνία. Δυστυχώ, ευτυχώ, δυστυχώ κατά με. Αλλά πάντω παραμένει, έτσι. Λοιπόν, Είμαστε υποχρεωμένοι να καθίσουμε υποπατρονία νατοική και αμερικάνικη να συζητήσουμε. Ναι. Και αυτό θα παρουσιάζεται ω διπλωματική, ω ειρηνική λύση και η απώλεια θα είναι μεγάλη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η αγροτική επάρκεια του κάμπου μα ναι. έχει πάει προπολού περίπατο. Το θα αποκτήσουμε εκεί μία βάση στο Στεφανοβίκιο και μία βάση στη Λάρισα. Mm -hmm. Εσά τι σα κάνει. Θα φάτε φτηνότερα και καλύτερα αγροτικά προϊόντα καλά από το κάτω. Όχι, Σε στρατιωτικέ υποδομέ θα είναι. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε σε στρατιωτικέ υποδομέ. Όχι, είσαι, υπερασ... ήδη υπάρχουν Ναι, εσύ. υπερασπίζουν τι. Mm -hmm. Τι. Το θα γεμίσει ο ουρανό, Αμερικάνικα ντρόουν, τι υπερασπίζει. Οι... οι Γερμανοί έχουν υπογράψει τον άμπακο από στρατιωτικέ συμφωνίε με του Τούρκου. Από κατασκευέ μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Οι συσχετισμοί με το Κατάρ. Ακούω καμιά φορά στην Ελλάδα το Κατάρ και οι επενδύσει του Κατάρ <coughs> στην Ελλάδα και mm -hmm. Ποιο Κατάρ. Σοβαρολογείτε τώρα. Το Κατάρ είναι εξοπεταγμένο από παντού, διότι το Κατάρ έχει σχέση με την Τουρκία, που το Κατάρ έχει κακέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Που, που, που. που. Αλλάζει ο χάρτη στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα υποχρεώνεται να καθίσει στο τραπέζι με τα, ταπιστόλια πιστόλια βγαλμένα από άλλου απέναντί τη και την τράπουλα σημαδεμένη. Δεν έχω σαφέστερο τρόπο να το πω. Άρα, χάνουμε, Δεν θα ανησυχούσε κάποιο. Όταν μπαίνει σε αυτή τη λέσχη και του λένε: Σούκανα και την τιμή να μπει στη λέσχη του ΝΑΤΟ, αλλά κάτσε κάτω τώρα με το πιστόλι απέναντι και θα παίζουμε χαρτί με σημαδεμένη τράπουλα. Για Έτσι μπήκαμε. Πάμε, πάμε και στα εσωτερικά λιανά. Ναι, αλλά αυτό έχει επιπτώσει. Έχει επιπτώσει στην οικονομία, προφανώς. έχει επιπτώσει στην άμυνα. Το 2% που θα συνεχίσουμε να δίνουμε θα το δίνουμε για αλλότρια συμφέροντα του ετήσιου προπολογισμού μα. Έχουμε υποχρέωση από αυτή τη συμφωνία να δίνουμε το 20% για να καλύπτουμε νατοικέ και αμερικάνικε ανάγκε, δηλαδή να συντηρούμε τα εργοστάσια του. Κάποτε ανοίγανε σαμπάνιες για τα Patriot. Ναι. Ξέρετε τι είναι αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ πέρα να προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να έρχεται ο άλλος και να σου λέει μήπως να μπει στο πρόγραμμα των F35. Που είναι κάποια τον Πολλά. Ξέρεις τι είναι να σου λέει, θα παίρνει το δικό μου αέριο, το υγροποιημένο από την Αλεξανδρούπολη, που θα το φτιάχνω σε όποια τιμή τη φτιάχνω εγώ. Μια χώρα που μέχρι πρώτη ήταν χώρα ενεργειακή επάρκεια, ικανή να κάνει και εξαγωγή. Και τώρα θα καθόμαστε να μιλάμε για τη ΔΕΗ και κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει. Πάμε ξεβράκωτη, κυριολεκτικά. Γιατί είναι ο γενικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Τι είναι εμπόδιο όλα αυτά, οι κομμουνιστέ. Yeah. Κάτι γυρωματική. Επομένως θα τα κυνηγήσουμε απ' άκρου σ' άκρο τη ε, της Ευρώπης και της χώρας για να μην υπάρξουν οι αντιλήψεις. Παύση, διαφημίσεις, Μάλιστα. επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε με τη, Λιάνα τη Λιάνα Κανέλη. Λιάνα Κανέλη. Εδώ, Λιάννα, Ρασπούτιν ή Μακιαβέλη. Και το ένα και το άλλο. Το, το, το έλεγα χθε και ακούγονταν λίγο γραφικό. Προσέξτε, όταν θέλετε να μιλήσετε και πώς φαίνεται η ιδεολογική τοποθέτηση. Ο τσάρος της οικονομίας, mm -hmm. Ρασπούτιν στα σκάνδαλα. Και ξαφνικά οι ίδιοι που τα λένε αυτά μιλάνε για σοβιετικού τύπου ελληνική οικονομία. Πόσο να γελάσω, δηλαδή. Πόσο να γελάσω. Να γελάσω όσο τον ατοικό εαμ. Πόσο να γελάσω. Πόσο να γελάσω. Ούτε ρασπούδουν ούτε τίποτα. Ελληνική πολιτική σκηνή όπου τσακώνονται δύο κόμματα στην πραγματικότητα, mm -hmm. τα οποία δεν δέχτηκαν την πρόταση του ΚΚΕ που νομίζω θα πεγκλόβιζε τουλάχιστον τη δικαιοσύνη, κατά την αστική καθόλου επαναστατική. Ε, δείτε το στην πραγματικότητα. Αντίληψη περί των εξουσιών. Ναι. Διορίζεται η, υγεία, η ανώτατη ηγεσία από τι κυβερνήσει. Από την ώρα που διορίζεται, για ποια ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη μιλάμε. Για να είμαστε σοβαροί. Αν εκλέγαν οι δικαστέ μόνοι του την ανώτατη ηγεσία του, να μπορούμε κι εμεί οι πολιτικοί να λέμε. Κακή η εκλογή σα, καλή η εκλογή σα ω διάκριση των εξουσιών. Σωστά. Ναι. Ναι. Η διάκριση των εξουσιών αλλιώς δεν παρεμβα... επιτυγχάνεται αλλιώς... με το να μην εμφανιστεί η κυβέρνηση στα έδρανα Α... για να είμαστε σοβαροί. Θέλουν αντίρρηση όμω, θέλουν αντίρρηση στη ναι. συνταγματική αναθεώρηση. Θέλουν να ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Όταν διορίζει κάποιον, είναι ανάγκη να τον πάρει στο τηλέφωνο. Να ναι, σα το πω και λίγο πιο απλά. Νιώθει υποχρεωμένο, λε. Όχι. Είναι... Διορίζονται. Διορίζω, γιατί διορίζω, πρέπει πέρα. να διορίζεται από την εκτελεστική εξουσία η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων που ελέγχει την αποκάτω λειτουργία τη δικαιοσύνη. Πείτε μου γιατί. Άμα μου πει κάποιο ότι <χ> αυτό είναι, είναι διάκριση των εξουσιών, δημοκρατία στική, υψηλού επίπεδου και του λεγόμενου δικαστικού μα πολιτισμού, να σα πω κι εγώ ότι είναι πολιτισμένο. Δεν είναι, δεν έχει κουράγιο. Αυτή είναι η πραγματική δηλία των αστικών κομμάτων. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν α, παρά κατά τα συμφέροντα τη τάξη του, είτε αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε mm -hmm. λέγεται το Σοσιαλδημοκρατία, είτε λέγεται δεξιά, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, κέντρο έτσι, κέντρο αλλιώ. Όλα αυτά λειτουργούν έτσι. Είναι βαθιά αντιλαϊκά. Προσέξτε κάτι. Όπω η κάτι. δικαιοσύνη ψη, ψυχή μου σε περίπτωση Άρα, που γίνονται τα σκάνδαλα. Έτσι όπω το λε, θεωρεί δεδομένο ότι έχει παρέμβει ο τον Παγκελόπουλο. Όχι. Εσύ θα το βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Έτσι όπω μου το λε. Αφού... Αυτά, αυτά αποδεικνύονται. Εγώ σου μιλάω για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από την πολιτική που επιβάλλεται διά της νομοθεσίας. Άρα εσύ λες διορισμένη, ηγεσία ελεγχόμενη. δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Πώς θα είναι ανεξάρτητη προς... την πολιτική και την εφαρμογή των νόμων. Την εφαρμογή θα είναι. Πώς θα είναι θα φτιάχνει ένα νόμο, ο οποίο θα λέει θα... καλό είναι καμωμένο. Το, το, το νόμο Δεν στον νόμο Κατρούγκαλου. Το νόμο Ισαγγελέα δεν μπορεί Κατρούγαλου. να τον ερμηνεύει με βάση το τι θέλει ο νόμο Κατρούγκαλου και δε τι αναλύσει και τι. Αυτέ που γίνανε για να δει αν θα πάρει πίσω κάτι και αν η αντισυνταγματικότητα. Έχουμε συνταγματικό δικαστήριο εδώ να ελέγχει ακόμα και την εφαρμογή του συντάγματο. Εκτό αν μου πιστεύει κι εσύ ότι είμαστε όλοι ίσοι με βάση το Σύνταγμα. Άρα έχουμε όλοι δωρεάν παιδιά. Δωρεάν... Δωρεάν... Όχι, αλλά... αν πιστεύει ότι στην εφαρμογή είμαστε έτσι. Ποιο εφαρμόζει όταν είσαι σε κόντρα με το σύστημα, η δικαιοσύνη. Mm -hmm. Εντάξει, ωραία. Το 90% των απεργιών είναι παράνομο. Οι φτωχοί δεν μπορούν να πάνε στο δικαστήριο. Το κόστο τη δικαιοσύνη είναι τεράστιο. 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 Όταν λέμε τεράστιο, μιλάμε τεράστιο. Οι εργατικέ διαφορέ που παραπέμπονται είναι πάνω από 40.000 ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm -hmm. Οι διακανονισμοί γίνονται κάτω από το τραπέζι και παίζουμε εσύ. Ότι θα κατέβει το αφεντικό σου με 80 δικηγόρου καλοπληρωμένου και θα πα κι εσύ που σου χρωστάνε από επίσχεση εργασία ε, τριών ετών μεροκάματα. Να πα να κάνει ε, δικαστικό διακανονισμό. Ναι. Πε μου ποιο θα κερδίσει. Πε μου ποιο θα κερδίσει. Ακόμα και σε ένα διαζύγιο. Γιατί έχει αφαιρεθεί δικηγορική ύλη. Γιατί ένα κομμάτι mm. τη ανεξαρτησία είναι και οι δικηγόροι. Εντάξει. Δεν μου λε αυτό που έχει με αυτόν που δεν έχει. Θα πάνε στο συμβολεογράφο από ένα διαζύγιο μέχρι ένα προγραμμιαίο mm. συμφωνητικό. Και από μια εργατική διαφορά μέχρι ένα κάτι άλλο και θα είναι ίσοι απέναντι mm. στον νόμο. Μάλιστα. Mm. Και θα είναι απέναντι ίσοι στην κυβέρνηση. κάτι η ομιλία Παπαγγελόπουλου. Ακούστηκαν για παραδικαστικό κύκλωμα. Ακούστηκαν καλά αυτά τα ρασπού την εποχή. Κοιτάξτε, κατά, κατά την άποψή διαπιέσεις. μου γίνανε λάθη χθε. Υπάρχει παραδικαστικό, υπήρξε παραδικαστικό. Γίνανε λάθη σε βάρο του λαού γιατί έγινε unfocus Δηλαδή, αλλαγή στόχου. Πήγαμε στο σκάνδαλο της Νοβάρτης αυτή τη στιγμή, έτσι όπως συζητιέται, και έχουμε φύγει από το να προσέξουμε τα σοβαρά. Δηλαδή. Αυτά που λέγαμε πριν. Έχουμε τρομακτικές αλλαγές στα εργασιακά. Τρομακτικές αλλαγές στα εργασιακά. Τρομακτικές. και τι είναι, το να το αφήσουμε πιστεύω, την Νοβάρτης, δηλαδή. Προσέξτε. Ε, τρομακτικές αλλαγές στα εργασιακά, στα ενεργειακά και στα λεγόμενα εθνικά. Mm -hmm. Άρα αυτά δεν θα τα συζητάμε. Δεν θα τα βλέπουμε, δεν θα καταλαβαίνουμε πόσο στόχο γινόμαστε ω λαό ε, για καλά, αυτά τα μπορούμε, πράγματα. Αυτά συζητάμε παράλληλα για να θα... νομίζετε. Δεν, δεν, νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο. Κατά βάθο έξω βγείτε έξω και κουβεντιάστε. Δεν αφορά τον κόσμο αν υπήρξε ένα παραδικαστικό κύκλωμα. Δεν, υπή... δεν, αφορά τον κόσμο αν υπήρξαν πιέσει από το, σε, την πολιτική ηγεσία. Σε υγεσία, ένα επίπεδο την... που, που, έχει τελευταί. πια αποκτήσει τη συνείδηση μετά από 35-40 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, είχαμε παραπάνω από Ούτε ξέρω, 50, 20, 30, 40, 70 προανακριτικέ, προδικαστικέ και τέτοια. Σε τι βελτιώθηκε Μάλιστα. η ζωή των πολιτών. Πείτε μου, mm -hmm. πείτε μου, ποιο αισθάνθηκε ότι επειδή τελειώσαμε από ένα σκάνδαλο, είτε αφορούσε στην άμυνα. Είτε αφορούσε στην άμυνα. Είτε αφορούσε σε κάτι άλλο, ότι βελτιώθηκε η ζωή του. Πείτε μου, βελτιώθηκαν οι μισθοί των στρατιωτικών επειδή ανακαλύψαμε το σκάνδαλο. Όχι. Όχι, αλλά δεν Λέω, τώρα, όλα βελτιώθηκε, η ζωή, ενός... βελτιώθηκε, η ζωή, των ανθρώπων Άμα επειδή ναι, δεν εντοπίσαμε ένα σκάνδαλο. σκάνδαλο. Μα τα σκάνδαλα είναι σύμφυτα ενό συστήματος το οποίο αν δεν παράξει σκάνδαλα δεν μπορεί να υπάρχει. Mm -hmm. Δεν Μες. το καταλαβαίνετε. Πάμε το κέρδος δεν είναι. σε κάτι που αφορά και τη ζωή πάρα πολλών. Ε, ε, ψήφος από Δήμο. Ψήφος από Δήμο. Στην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σας ζητιέται πια πολύ. Νομίζω ότι η, η... βρίσκει, ευήκον ους η πρόταση του Κουκουέ σε όλα τα κόμματα και κυρίως στη βάση, στον κόσμο. Mm -hmm. Έχει μία λογική η οποία λέει ότι δεν μπορεί να στερηθούν το δικαίωμα. Ποιοι, αυτοί οι οποίοι η ψήφο από τότε που υπάρχει, ω ιδέα, η ψήφο mm -hmm. χιλιάδε χρόνια πίσω, μέχρι σήμερα, συνεπάγεται και υποχρεώσει. Mm -hmm. Δεν μπορεί να ψηφίζεις χωρί να έχει υποχρεώσει, mm -hmm. διότι δεν έχει νόημα να είσαι ένα mm -hmm. πολίτη ενό κράτου. Άρα. Για να ψηφίσει κάποιο, πρέπει να είναι κάποιο του οποίου οι αποφάσει την ώρα που ψηφίζει να έχουν επίδραση με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη ζωή του, στα οικονομικά του, στα κοινωνικά του, στα. Ε, ε, ναι. συγχαρητά του, ρε παιδί μου, πώ το λένε. και mm. να έχει και υποχρεώσει. Αύριο το πρωί να έχει και το δικαίωμα και του εκλέγεσθε εδώ που τα λέμε. Σωστά. Λοιπόν, έτσι. Παραθετικά το βλέπει το κομμουνισμό. Απολύτω θετικά. Να ψηφίζουν. Yeah. Πώ θα ψηφίζουν. Να ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν δεσμού με τη χώρα και έχουν τμήμα των υποχρεώσεων yeah. τη χώρα. Εντάξει, να ψηφίζει τώρα και να ασχολείσαι με τον έμφυα και να μην έχει στην Ελλάδα ούτε μισή πέτρα, ούτε τίποτα, κανέναν συγγενή και κανένα τίποτα και να καθορίζει τον έμφυα το δικό σου και το δικό μου, λίγο Παλαβό είναι. Από αυτό μέχρι τη θητεία. Μάλιστα. Πού θέλετε να πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτοί που είναι πριν από 100 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση και είναι αποκομμένοι από εδώ. Πριν από 30, δεύτερον. Βάλαμε καλύπτει. το 30. Ναι. Θέλετε να συζητήσουμε το 25, το 30, το 32, ναι. να το συζητήσουμε. Ναι. Συναφημί. Δεύτερον. Ναι. Για να έχει ένα αφημί. Να, να φορολογείται εδώ, να έχει νόημα. Αλλιώ θα ψηφίζει την περικοπή τη σύνταξη που δεν παίρνει από εμά. Να έχει που... οικονομικού δεσμού με τη χώρα. Να έχει κάποιου δεσμού με τη χώρα. Οικογενειακού οικονομικού, χ. Πάμε δεύτερο. Ναι. Ουσιαστικό. Αυτοπρόσωπη παρουσία. Τόση λαοί στον κόσμο. Όχι επιστολική ψήφο, λε. Μα ναι. η επιστολική ψήφο δεν είναι κάτι που ελέγχεται όταν έξω και αποκομμένο ενδεχομένω και 20 και 30 και 35 χρόνια. Ναι. Μη βαθύτερο γνώστη. Εδώ οι Αμερικάνοι, οι Έλληνε που ζουν στην Αμερική, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουν να καταλάβουν τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Σωστό. Θα ξέρουμε την, 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 την ανάλυση έχει, τη δική μα εδώ. Ε, έχει ενδιαφέρον εδώ. περιμένουμε την αντίδραση και τι δηλώσει του κυρίου Κουτσούμπα. Εμείς βέβαια, θέλουμε, ναι, ναι ε, μα, ε, θέλουμε να ψηφίσουμε νόμο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Και πρέπει να ψηφίσουν οι, να ψηφίσουν οι, οι άθρωποι, Ότι θα, πρέ, πρέπει να ψηφίσουμε κάτω από δύο προποθέσει που να είναι μάλιστα. πολύ ουσιαστικέ επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο και πρέπει να το κάνω το ερώτημα, ναι. ε, με τον διαδηλωτή του πάμε με την καρατιά στον ε, αστυνομικό, αστυνομικό. και τώρα ακολούθησαν, τόσο ακολούθησαν... Πόσες ε, Πόσες φορές ε, έχεις βρεθεί απέναντι σε μάτι με ξύλο? Αρκετέ η αρχή είναι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ε, μιλάμε για μια φωτογραφία η οποία είναι ένα συγκεκριμένο instantané, έτσι. Και επομένω, σχόλια τέτοια να κάνουμε, μην γυρίσω πίσω τα instantané, γιατί παίρνουμε στι ερμηνείε. Ε, πήγανε και ρίξανε εμπογέ. Συμβολικό είναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Επιτέθηκαν τα μάτλε και. Ευβιότατα. Βιότατα. Βιότατα. Είναι, εντάξει, και στην διαδήλωση μέσα είχε και μεγάλο. Ο συγκεκριμένο που και γέρους... και την ιδιότητά του δεν είχε θα και πρέπει μεγάλο. να... Γιατί έπρεπε να είναι πιο αυτοσυγκρατημένο δηλαδή. Μάλιστα. Εδώ Μάλιστα. έχουμε συναδέλφου μα που κουφαθήκανε, τυφλωθήκανε. Ο Αντώνη. δεν μπορούμε να δικαιολογούμε και τα πάντα μέσα από το ξύλο του Λοιπόν, αυτή είναι μια υπόθεση που θα λυθεί. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε μια ρουφιαλή λίλια. Ούτε με διαρροέ. Ρουφιάνη Λίκια, τι εννοεί. Ούτε με χαφιέδη Λίκια. Τι με... εννοεί τώρα, Ρουφιάνη Λίκια, χαφιέδη Λίκια. Εκμετάλλευση, η εκμετάλλευση δίδυων όφελο ενό επεισοδίου που δεν σε αφορά. Πώ έγινε αυτό, τι εννοεί. Μη με αναγκάσει να τον κάνω περισσότερο διάσημο από όσο προσπαθεί να γίνει. Στον Μπογδάνο Μπογδάνο, Μη με κάνει. Μην κάνεις. Μη, Μη με κάνει γιατί αυτό είναι ο στόχο του. <coughs> και επειδή ο στόχο του φτάνει στο να πιάνει στο στόμα του ιστορίε. Από το Ακέλ και το Κουκουέ μέχρι τα τελευταία 100 χρόνια του τόπου, επειδή δεν έχω καμία διάθεση να αντιμετωπίσω ποτέ μου το τέρας σαν να του μοιάζω, σαν να του μοιάζω, δεν θέλω να πάω παραπέρα. Αρκετή δημοσιότητα πήρε από μια κλωτσιά που δεν είχε το κουράγιο ο ίδιος να τη δώσει ποτέ στη ζωή του για λογαριασμό, πάρα πολύ, για λογαριασμό τρίτου. Για η φτωχιά που έδωσε ο νεαρό ήταν για λογαριασμό τρίτου. Υπερασπίστηκε ανθρώπου που του επιτίθενται. Όταν λοιπόν χτυπήσει ένα μήνυμα, θέλετε να συζητήσουμε δικαστικά την υπέρβαση ε, του ωρίου αμήνη. Προφανώ δεν μπορεί να είσαι καλά. Προφανώ στα δέοντα. Πάρα, πάρα, πάρα να είστε καλά, στη... Πάντω στην ηλικία του και στη θέση του, αν μου την πέφταν τα μάτια, έκανα ακριβώ το ίδιο. αλλά πρέπει να εφαρμοστούν τα δέοντα και ο νόμο. Να εφαρμοστούν μια χαρά. Ποιοι νόμοι, ποιο θα του εφαρμόζει και με ποιου μάρτυρε. Yeah, να δω yeah, να yeah. πηγαίνουν μάρτυρε. Yeah, Αυτοί yeah. που ήταν εκεί. Να είστε καλά.